feel breathing. Tiko kata kati saiko tineko. Το τσάι που δεν ήπιε. Μη γυρνάς απ' την άλλη. Πρέπει να σηκωθείς. Είναι αργά. Σε 5 λεπτά. Σε άφησα μία ώρα. Τι ώρα είναι? Δεν ξέρω, 11:30. Τι θέλεις? Βιαζόμαστε, θα κάνουμε κάτι. Δεν κάνω κοιμάσαι σου πολύ. Χαλάς ρολόι σου. Ρε παιδιά, τι κάνετε? Γιατί με ξυπνάει τώρα αυτός εδώ έτσι? Λίγο. Σας κλείνω. Είναι σαν privacy. Λύσαξες να σηκωθώ, λύσαξες, φαγώθηκες. Μα δεν πρέπει, είναι και εδώ, τι κατάλαβες. Κοίτα τι ώρα είναι, κοίτα τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι. Δεν βλέπω τι ώρα είναι. Μα μου είπες θες, ξύπναμε, σηκωθούμε πρωί. Είχα το θράσος να βάλω ξυπνητήρι στις 9:30. Μία που τ' άκουσα, μία που το κλείσα, μία που τελειώσα όλα. Ναι. Το πίστεψα για λίγο. Το πίστεψα και εγώ, γιατί ούτε εγώ το άκουσα. Εσείς ξυπνάτε νωρίς αυτές τις μέρες, τις μέρες που είστε σπίτι και δεν δουλεύετε, γιατί ξέρω ότι κάποιοι δουλεύετε. Αλλά εγώ ενώ έτσι είπα, τώρα έχω αρχίσει και παρεκκλίνω από το πρόγραμμά μου. Αυτή η καρέκλα όταν κάθεσαι έτσι δεν είναι σαν ένα σωροδίατρο. Θες να έρθω να σου κοιτάξω τα δόντια? Έφαγες πρωινό? Έφαγα πρωινό. Τι? Καφέ, σου έχω φτιάξει εκεί πέρα καφέ. Σε ευχαριστώ. Καλά. Τι έφαγες? Βρώμη. Βρωμούσε λίγο, αλήθεια είναι, αλλά εντάξει. Ο Χριστέ μου! Κοίτα φάτσα! Κοίτα φάτσα, καλημέρα ρε εσύ! Δεν θες να ξυπνήσεις καθόλου? Κοιμήθηκες καλά? Κοιτάξτε εδώ ένα χουζούρι. Γιατί ξεσκεπάστηκες? Περίμενε. Τώρα ακούμπα. Ακούμπα ρε. Με το που κρυώνει λίγο καιρός, έχει πάντα παγωμένη μητούλα εδώ. Έχουνε και τα δικά σας σκυλάκια. Είδα στην κουζίνα να φτιάξω πρωινό και έσκασε ο Λουκουμάς έτσι. Ρε Λου, πού πας με την κουβέρτα σου? Κάτι τον ενοχλεί, αλλά δεν ξέρει τι. Θέλει το ψωμί του τόστ. Επόμενα βήματα όσον αφορά τα εμβόλια. Θα μιλήσω κυρίως για τρία δεδομένα. Λέμε τώρα ο Λούξης να πάει λίγο στη βεράντα που έχει ήλιο και θα είναι ωραία, δεν έχει πολύ κρύο. Για να μπορέσουμε εμείς να στρώσουμε τα χαλάκια και αυτός να σταματήσει να κοιμάται όλη μέρα, να ασχοληθεί με κάτι, να μυρίσει τα φυτά, να τρέξει λίγο πέρα δόθε. Κάτι να κάνεις ρε Λούξη μου. Δεν μπορείς να είσαι έτσι όλη μέρα. Το άκουσες στο ψυγείο που άνοιξε? Το άκουσες. Σκοτώνεται, παιδιά. Να πάρετε λιγουριά του. Θέσεις. Έτοιμοι. Τρέχουμε. Δεν είπαμε θα κάνω ένα ντουζ και θα έρθω. Γιατί ξεκίνησε? Δεν αργείς. Το σκουπάκι είναι καλό που ρωτάνε τα παιδιά. Ορίστε κυρίες και κύριοι. Πάτε να φιλώσω εδώ. Δεν θέλω. Σας είχαμε δείξει την προηγούμενη εβδομάδα ότι το πήραμε και μας ρωτάγατε αν είναι καλό και τέτοιο όσοι έχετε κατοικίδι, γιατί είναι ειδικό για να παίρνει τις τρίχες των κατοικιδίων. Αυτός είναι ο τύπος του, είναι αυτός εδώ, αν το ψάχνετε. Not sponsored. Είσαι τόσο ανώριμος. Τρώει το χαρτάκι από το κουτί παραγγελίας. Σκάλωσες. Από το χαρτί παραγγελίας. Ήσουν έτσι και λες, τι τρώει? Leave me alone! I will be back! Τα πράγματα του Λουκ μπαίνουν για πλήσιμο ASAP. Βάλτε. Δώστα μου. Με κοροϊδεύεις. Βρήκαμε ένα σωρό κάλτσες κάτω από τον καναπέ γιατί τις παίρνει και τις κρύβει να μην του τις πάρουμε. Γι' αυτό έχω 500 μονές. Πρέπει να ποτίσεις αυτό εδώ. Θα το ποτίσω! Ναι. Πω και εσύ! Να σου πω κάτι. Θα το δείξω στα παιδιά. Μου είπατε ότι αυτό το λένε τριβόλι και κάποιοι μου είπατε ότι το λένε στριβόλι. Και σήμερα πιάσαμε τον ένοχο. Ποιος θα φέρνει στο σπίτι, ξέρετε ποιος είναι και το φέρνει αυτά τα αγκάθια? Ο Λουκουμάς, κυρίες και κύριοι. Παίρνουμε το τραπέζι. Το αντέχεις? Ναι. Το πάμε. Μου έλεξε
Αμερικά. Ghostbusters! Ο κλειάντης συνεχίζει το σκούπισμα και εγώ έρχομαι από πίσω και σφουγγαρίζω. I feel pretty, I'm so pretty. Τώρα πώς θα σας πάρω από εκεί? Πού είναι εδώ πέρα σφουγγαρισμένα? Είναι πάρα πολύ δυνατός, παιδιά. Μετέφερε το διάδρομο, τον κολλήσαμε εδώ γιατί τον είχαμε. Ποιο εδώ, και δεν χώραγα να περάσω ούτε από εδώ για να ανέβω. Και έκανα τον κύκλο. Όταν γεννήθηκα στο μαιευτήριο, ο γιατρός έλεγε: Μα καλά, τι δικέφαλη είναι αυτή που έχει το μωρό σας? Από σήμερα ξεκινά ο διάδρομος, σας το είπα, γι' αυτό το σχολιάζω. Αλλιώς δεν θα χαμούτρα. Όπως είσαι, έλα όπως είσαι. Να παίρνω μαχαίρι. Δεν χρειάζεται. Τα χέρια μου είναι μαχαίρι. Ηρέμησε, παιδί μου, ηρέμησε! Είμαι ο Wolverine! Πάμε έξω κάτω. Έφυγες! Τίκο, κάτσε κάτι σήκω την έκο. Για να δούμε. Τα πλύναμε. Δεν ίδιο μου μυρίζει, όπως μύριζε πριν. Χαλή. Ενώ δεν μυρίζει φρισκάδα. Για μύριζε εδώ. Λες να μην τα πλύνουν, αφού μας είχαν πει ότι θα τα πλύνουν. Παιδιά, ξέρει κάποιος να μας πει, τα χαλιά τα πλένουν με το που τα παίρνουν και μετά τα ξανακλίνουν ή τα πλένουν τώρα πριν μας τα φέρουν, γιατί δεν μυρίζει κάτι ωραίο, καθαρό, μυρίζει χαλίλα. Ωραία το κάνεις. Το πατάμε για να κάτσει, δεν θέλω σχόλιο για το installation στα πόδια μου. Τα δικά σου είναι καλύτερα. Ναι. Είναι σωστό τώρα εδώ. Δεν θυμάμαι πως ήταν καθόλου. Περίμενε, να στο λίγο κάτω. Εμένα η πρότασή μου είναι να βάζουμε ένα χαλί κάθε μέρα. Θες όλα σήμερα, ε? Ναι, τελειώνουμε. Βάζει τέτοια από κάτω για να έρθει στο ίδιο ύψος αυτά τα πόδια του καναπέ με αυτά για να μην κάνει εδώ αυτό το κενό στην ένωση, καταλάβατε. Τώρα αυτό, ή βρίσκει εκεί ή βρίσκει στο ψυγείο, οπότε και πέρσι. Δεν σηκώσαμε τον πάγκο, φυσικά. Σηκώσαμε λίγο το ψυγείο. Ο κλειάντης δηλαδή, γιατί εγώ δεν μπορώ. Εγώ δηλαδή. Ναι. Για να περάσει από κάτω, για να μην κάνει αυτή τη χαζομάρα. Εγώ πού να πάω. Κοιτάξτε. Πώς το έχουμε κάνει. Δεν θυμάμαι. Ψυγείο κλειάντης 1-0. Λοιπόν, επειδή και τρόπο δεν βρίσκουμε τώρα, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται κάθε χρόνο να σηκώνουμε το ψυγείο και να το ξανακατεβάζουμε, γιατί θα το διαλύσουμε και είναι κρίμα. Βάλαμε αυτό εδώ πέρα το μικρούλι, ούτως ή άλλως στο νεροχύτη θέλεις να έχεις και εκεί που μαγειρεύεις. Εδώ δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχει. Problem solved! Και το χαλί της κουζίνας ήρθε στο δωμάτιό μου που δεν σας το δείχνω γιατί είναι χάλια αυτή τη στιγμή. Μόλις μου είπε από μέσα ότι ναι, αλλά η κουζίνα δεν είναι ωραία φτιαγμένη. Παιδιά, θα κάνω φόνο. Τα χαλιά είναι, τα είχαμε και πέρσι, δεν έγινε κάτι. Να πάω να φτιάξω φασολάκια. Πρέπει να τρώμε και τέτοια φαγητά. Κοιτάξτε τώρα ο τυχερός που νόμιζα ότι είχα φασολάκια και δεν έχω. Καλά, θα μπορώ να αγοράσω μετά, να ξέρεις. Θα κάνουμε παραγγελία από το σούπερ μάρκετ να έρθει αύριο. Και τελικά ξέρετε τι θα φτιάξουμε. Θα φτιάξω τέτοια με πέστο και όσο αυτά θα βράζουνε, πρέπει να βάλω όλα αυτά στη θέση τους που είναι καθαρά και να πλύνω και αυτά. Και να πλύνω και αυτή την κατσαρόλα που δεν σας την ανοίγω να δείτε τι έχει μέσα γιατί ντρέπομαι. 22 πιάτα κυρίες και κύριοι εδώ, ε. Τα μέτρησες. Ναι, τόσα είναι. Δεν τα έβαλα όλα τα μακαρόνια. Θυμάστε που αυτό ήταν το πρόβλημά σας στην προηγούμενη καραντίνα και μου λέγατε γιατί βάζω όλα τα σακουλάκια από τα πάντα. Έμαθα λοιπόν. Κλεάντη. Ναι. Δεν μπορώ να τα ανοίξω. Πάλι. Έχουν κλείσει όλα πολύ καλά. Δεν ξέρω γιατί. Δεν θα ανοίξει. Αυτό θέλει τρόπο. Θέλεις τα αλήθεια εργαλεία. Α, ευχαριστώ. Είναι μπαλσάμικη σος, παιδιά, και το θέλω για να το βάλουμε σε σαλάτα. Σαλάτα ο Θεός να την κάνει. Έχει παξιμαδάκια, ντομάτα και κότατ. Δεν είχαμε τίποτα άλλο από σαλατικά. Έχουν χαλάσει όλα. Είδες ότι τα άπλυνα όλα και ότι έβαλα στη θέση τα προηγούμενα. Παράλληλα, τώρα που κάνεις πλάνα. Από πες το έβαλα αυτό το έτοιμο, παιδιά. Μυρίζει τέλεια. Δεν έχω παρμεζάνα. Θα βάλω τέτοιο. Τρώμε! Λούκτα λιγουρεύεσαι.
Πασάς, άρχοντας είσαι σήμερα. Εντάξει, τώρα θα γίνω πρίγκιπας βέβαια. Τι θα κάνεις? Θα πλύνω τα πιάτα. Και την κατσαρόλα. Μπράβο. Λέει παιδί και κάτι, και εγώ σκέφτομαι σοβαρά. Μήπως βάλω ένα πλυντήριο και όσο πλένει το πλυντήριο, εγώ κάνω μοντάζ για να είμαι ψιλοέτοιμη. Γιατί σας είπα, σήμερα πρέπει να μπει μια σειρά στο πρόγραμμα. Α, να παραγγείλουμε τώρα από το σούπερ μάρκετ. Παραγγείλω εγώ. Αύριο πρέπει να βρούμε να παραγγείλουμε το. Πώς το λένε? Advent calendars. Ρε παιδιά, θέλω να πάρουμε ένα advent calendar για τον κλάντη που να έχει μέσα εργαλεία. Γιατί κάποιοι μου το είχατε στείλει πέρσι ότι υπάρχουν. Και εγώ δεν ξέρω που το έχω τώρα. Ήταν σε κάποιο μήνυμα στο Instagram που έχει πάει. Οπότε, αν το έχετε στο μυαλό σας, βάλτε το από κάτω. Και θέλω και ένα σκυλίσιο advent calendar για το Λουκουμά. Για να ανοίγουμε στα vlog μας και του κλάντη και του Λουκουμά και το δικό μου. Τι λέτε κι εσείς? Ή άμα έχετε παραγγείλει κι εσείς κάποιο συγκεκριμένο τέτοιο, βάλτε το από κάτω για να το ανοίγουμε μαζί, να έχουμε τα ίδια, εντάξει. Τώρα που στρώσαμε χαλιά το λουκουμάκι, κάθισε κάτω μόνο του, από μόνος του. Σε αρέσουν τα χαλάκια σου. Πρόκειται για μια παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας με 600.000 κρούσματα την ημέρα. Είδα την ενημέρωση του Κικίλια που ήταν περίπου 40 λεπτά περιμένοντας να ακούσω τα κρούσματα και δεν τα είπανε. Για ποιο λόγο δεν αφιέρωσαν και 2 λεπτά να μας πούνε και τα κρούσματα, μιας και μιλάγανε τόση ώρα? Τον πρώτο καιρό που ήρθαμε εδώ πέρα δεν ήξερα πως λειτουργεί και τα γέμιζα με υγρό μέχρι πάνω και τα 2 παιδιά. Και ξεκινάμε το μοντάζ. Κάποιος μ' αγαπάει, κάποιος με ζητάει, κάποιος δίπλα του με θέλει. Ξέρετε τι, ο Λουκ τόσο καιρό πήγαινε μόνο στο δωμάτιο του Κλεάνθη και λέγα στο δικό μου γιατί δεν έρχεται, εγώ στο πηγάδι δεν μ' αγαπάει καθόλου, αλλά ο Κλεάνθης είχε χαλί, εγώ δεν είχα και τώρα που έχω χαλί έρχεται και σε μένα. Έφερε και μια κάλτσα μου για να είναι σίγουρος. Καλή ώρα. Ότι θα έχει με κάτι να ασχοληθεί. Ρε Λουκ, για το Θεό. Εγώ μοντάρω και είμαι στη φάση του σφουγγαρίσματος. Νομίζω είσαι λίγο υπερβολικός. Πρέπει να προσέξεις λίγο την συμπεριφορά σου. Είναι σωστό αυτό που κάνεις. Τα λες τη μαμά. Και είναι και σε άσχημη κατάσταση. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό συνέχεια. Πρέπει να το σταματήσεις κάποια στιγμή. Έχει μείνει, έχει πάθει σοκ. Λοιπόν, παιδιά, από προ. Πιστεύεις δεν είναι καλή στιγμή? Από προγραμματισμό δεν μπορώ να πω ότι πηγαίνω και ιδιαίτερα καλά. Η ώρα είναι 12 και εγώ μόλις τελείωσα το μοντάζ μέχρι τώρα. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι γιατί σημαίνει ότι πάλι θα κοιμηθούμε αργά γιατί δεν έχουμε προλάβει ακόμα να δούμε την Αγγελική. Ούτε το GNTM κανονικά. Τώρα τους κρίνουν οι κριτές, φανταστείτε. Λουκ, τι κάνεις εδώ, παιδί? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Πρέπει να ερμήσεις. Θα δούμε Αγγελική τώρα. Πάλι δεν σας μιλήσαμε. Πότε... φάτσα. Έχει μείνει σαν τέτοιο, σαν γκέρινο ομοίωμα από το Madame Tissot. Χαμογελάει. Γελάς. Α, ξέρετε τι βλέπει τώρα. Δείχνει τα σκυλιά στο GNTM και σοκαρίστηκε. Και εσύ είσαι μοντέλο, και εσύ, και εσύ. Πώς να τους πούμε επιτέλους για αυτό που λέγαμε για την Αγγελική Δική. Αυτό που μας αρέσει αυτή τη σειρά είναι, εντάξει, πέρα από το σενάριο που έχει ωραία ιστορία, έχουν κάνει το εξής. Έχουν βάλει μέσα πολύ γνωστούς ηθοποιούς, όπου είναι ένας και ένας στους ρόλους τους. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε π.χ. πριν για τον Πάνο Βλάχο. Είναι τελείως κόντρα ρόλος σε ό,τι τον έχουμε συνηθίσει σαν προηγούμενα. Είναι αυτό ότι δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ο ηθοποιός που ξέρεις. Είναι ένας ρόλος και τον μισείς στη σειρά αυτόν τον τύπο, ας πούμε. Ξέρω. Ναι, δεν τους σκέφτεσαι ως ηθοποιούς. Ναι, ναι. Μπαίνεις τελείως μέσα στην ιστορία και αυτό μας άρεσε πάρα πολύ. Προφανώς είναι υπέροχες οι ερμηνείες τους, γι' αυτό γίνεται. Επίσης, η πρωταγωνίστρια που έχει τραβήξει όλο αυτό δεν είναι τόσο γνωστή τηλεοπτικά. Είναι ναι, πιο είναι πιο γνωστή στο θέατρο. Οπότε ο περισσότερος κόσμος που τη βλέπει λέει αυτή έχει πάθει αυτό, ας πούμε. Πολύ καλή ερμηνεία. Επίσης, αυτό που έχει πάρα πολύ σημαντικό μέσα. Μέρι Μινάτη λένε την πρωταγωνίστρια. Μπράβο, ναι. Που κάνει την Αγγελική. Για είναι ο φωτισμός. Έχει κολλήσει πολύ με το φωτισμό, το έχει 500 φορές. Θα έχουν πολύ καλό εξοπλισμό. Στις περισσότερες ελληνικές σειρές παραφωτίζουν τα πλάνα. Υποτίθεται ότι είναι εξαπλωμένοι, ότι είναι νύχτα. Ξέρω εγώ και τους βλέπεις εντελώς φωτισμένοι. Βασικά το πρόβλημα δεν είναι στη νύχτα τόσο. Το πρόβλημα είναι στη μέρα. Που βλέπεις π.χ. κάτι να μην φαίνεται ότι είναι φως από. Δηλαδή δεν βλέπεις προβολέα τεράστιο μέσα σε κανένα σπίτι και φαίνεται όλοι. Ή βλέπεις ότι είναι έξω και κάθονται στο γρασίδι και τα βουνά πίσω και τα σπίτια απέναντι είναι όλα άσπρα, κάτασπρα. Καμένα. Καμένα. Και τώρα θα πρέπει εγώ να πάω να τελειώσω το μοντάζ για να έρθω να το δούμε το επεισόδιο το σημερινό. Γιατί από ό,τι είδα στο preview θα γίνεται. Ο Κλεάνθης κάνει όλους τους ρόλους. Τώρα αυτός είναι ο Μιχάλης. Όχι, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης πήγα να πω. Άσχετο. Λεβεντογιάννης. Είναι αυτός που κάνει μπάνιο με το τυραντάκι. Πρέπει να σταματήσει αυτό το φιάσκο.
Μου στέλνετε όλοι και σε εσένα στέλνουμε. Ναι, και εμένα, κάτω από το βίντεο. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που μπαίνετε στη διαδικασία να μας στείλετε και μας λέτε να πάρετε ένα εξάρτημα τάδε για να δουλέψει το τζάκι του ενεργειακού. Για το τζάκι που σας δείξαμε, ναι, ναι, που δεν είναι ενεργειακό, μορκεσί. Ναι, θα θέλεις πάρα πολύ να είναι ενεργειακό. Ένα ψεύτικο τζάκι που έχουμε πάρει τέλος πάντων, που ανάβει φως. Αλλά είναι με μπαταρία, γι' αυτό δεν μπορούμε να το βάλουμε χρονοδιακόπτη. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αν ήταν με μπρίζα, θα το κάνουμε. Θέλει αυτό. Να κάνουμε μία μόντα μέσα στο κύκλο. Και μου έστειλε και ο ξάδερφος μου Σωτήρης, μου λέει: Καλά, ρε, μου λέει, δεν ξέρεις τι να βάλεις. Χρονοδιακόπτης λέγεται. Μήπως έκοψα στο μοντάζ το σημείο που λέμε ότι είναι με μπαταρία και γι' αυτό έχει γίνει ζημιά. Μπορεί να μην φταίτε. Αν δεν φταίτε, χίλια συγγνώμη, σας εύχομαι. Θέλει η Ευδοκία στη Ρόη χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ρε Ρόη! Να τα χιλιάσεις. Γενέθλια έχει. Γενέθλια να μην δούμε. Να τα χιλιάσεις. Η φίλη σου σε σκέφτηκε και είπε να σου πούμε. Βέβαια, ξέρετε ότι αυτό με τους χαιρετισμούς, ξέρετε που θα καταλήξει, που θα λέμε 5 λεπτά χαιρετισμούς μετά από κάθε βίντεο. Και όχι το παράλληλο, δεν είναι και η περίοδο των χαιρετισμών. Είναι κοντά στο Πάσχα. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ρωτάτε όλοι που βρήκα την εφαρμογή που στέλνω μήνυμα στο 1330. Εγώ το κατέβασα από το App Store, αλλά υπάρχει και για Android. Και για Android. Εγώ αυτό που κατέβασα λέγεται BBB3V. Μένουμε σπίτι και αυτό το έφτιαξε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, αλλά ισχύει για όλη την Ελλάδα. Άρα θα κατεβάσουν το Μένουμε σπίτι. Απλά. Ναι, άμα γράψετε Μένουμε σπίτι στο App Store ή στο Play Store, θα βρείτε σίγουρα, εντάξει, για να μην σκέφτεστε κάθε φορά ποιο είναι, γιατί εκεί πέρα σου γράφει κατευθείαν βόλτα, ας πούμε, το κατοικίδιο ή βοήθεια σε τρίτο, για να μην προσπαθείτε να θυμηθείτε κάθε φορά τον αριθμό τώρα. Έχουμε πάρα πολλά στο κεφάλι μας για να έχουμε και αυτό. Ακριβώς. Κοίτα εδώ. Παιδιά, σας αγαπώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό βίντεο. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Εγώ πιέζω τον Κλειάνθη να στολίσουμε αύριο, αλλά ο Κλειάνθης μου λέει να στολίσουμε την Παρασκευή. Τι να κάνω, καλοκαιρινά χειμωνιάτικα. Πρέπει να στείλω ένα mail για την εκπομπή. Να, ας πούμε, εμείς τώρα είμαστε κακοφωτισμένοι. Κι εγώ είμαστε. Άρα δεν είμαστε καλοί για να μας παρακολουθούν τα παιδιά. Όχι, πρέπει να μιλήσω. Στην παραγωγή να μας φέρουν και εμάς καλό φωτισμό. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like. Και επίσης μην ξεχάσετε, αν έχετε κάποια ιδέα για κάποιο advent που σας είπα, για άντρες και για σκυλάκια, να μου το βάλετε από κάτω. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ. Από εμένα! Εμένα! Και φυσικά το παιδί. Να έχετε μια όμορφη μέρα! Α, ξέχασα να σας πω, δεν το έκανα επίτηδες, αλλά το ξέχασα, ότι τελικά σήμερα έτσι όπως τα έφερε η ζωή. Καλέ! Δεν έκανα διάδρομο, αλλά θα κάνω αύριο και ορκίζομαι. Και άμα μου πείτε δεν χρειάζεται, δεν το λέω για εσάς, το λέω για σε μένα, το ορκίζομαι ότι θα το κάνω αύριο, εντάξει. Αύριο θα το κάνω.